Μία εικόνα ίσως χίλιες λέξεις. Οι εικόνες που αποκαλύπτουν τον εφιάλτη που έρχεται για το χρυσό προϊόν της Κρήτης. Είναι τα ελαιόδεντρα που χρειάζεται να κάνουμε το κλάδεμα ανανέωσης. Δηλαδή θα πρέπει να κόψουμε τελείως όλα τα παραγωγικά κλαδιά, να μείνουν μόνο τα κούτσουρα, οι βραχίονες όπως λένε οι γεωτεχνικοί, για να μπορέσει να ανανεωθεί. Αυτή η ελιά έχει τελματίσει κυριολεκτικά. Ορίστε. Τα φύλλα είναι ξερά, είναι αφυδατωμένη και όχι μόνο τα φύλλα είναι ξερά, ξεραίνεται και το κλαδί. Η ξηρασία ξέρανε τα ελαιόδεντρα σε αρκετές περιοχές του νομού Ηρακλείου και με την ανομβρία να δίνει τη χαριστική βολή, βυθίζοντας στην απόγνωση αρκετούς αγρότες, των οποίων τα εισοδήματα τεινάζονται στον αέρα, ενώ η αντίστροφη μέτρηση ακόμη και για τα ίδια τα ελαιόδεντρα έχει ξεκινήσει, με τις καταστροφικές συνέπειες να έχουν βάθος χρόνου. Μια εικόνα απελπιστική. Πάνω από το 60% των ελαιοδέντρων έχουν πρόβλημα. Πρόβλημα διατήρησης κεφαλαίου. Ο καρπός αυτός έχει καταστραφεί κατά 80% και δεν ελαιοποιείται. Ελαιόδεντρα τα οποία έχουν ξεραθεί, δεν μιλάμε ότι έχουν απλώς πιεστεί από την ανομβρία, αλλά έχουν ξεραθεί. Και θα χρειαστούν χρόνια για να μπορέσουν να ανατάξουν, αν θα ανατάξουν. Αλλού μεγαλύτερο, αλλού μικρότερο, θα δούμε το μέσο όρο πώς θα είναι, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί και θα διαμορφωθεί η τελική παραγωγή ελαιολάδου. Πέραν της όποιας κακής καρπόδεσης είχαμε σε κάποιες περιοχές, η ανομβρία λειψιδρία έχει επιφέρει μια σοβαρή καταπώνηση στα ελαιόδεντρα. Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και την παρουσία του Προέδρου της ΕΘΕΑΣ, Μυρών Χιλετζάκη, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλή στον Διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, προχώρησε σε αυτοψία σε αρκετές περιοχές της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει σχετική καταγραφή για τις παραγόμενες ποσότητες ελαιολάδου, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα. Βλέπουμε να υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στα ελαιόδεντρα τα οποία δεν ποτίζονται. Αλλά και κάποια που ποτίζονται δεν έχουν πλέον νερό για να ποτιστούν. Άρα υπάρχει πρόβλημα στο εισόδημα, στην παραγωγή. Να καταγράψουν, να δούμε τρόπους διεκδίκησης πώς μπορούν οι παραγωγοί μας να αποζημιωθούν. Ευελπιστούμε άμεσα να φτιάξουμε το φάκελο που χρειάζεται και να δούμε τι στήριξη θα πάρουμε έμπρακτα για τους παραγωγούς. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες σε διάφορες περιοχές της Βιάνου, με το κλιμάκιο να πραγματοποιεί συνάντηση με τον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε λόγο για μια απελπιστική κατάσταση, τονίζοντας την ανάγκη οικονομικής στήριξης των παραγωγών, όπως και εκπόνησης ενός έκτακτου σχεδίου για την εξοικονόμηση πόρων. Είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα και θα πρέπει η πολιτεία να το δει πολύ, πολύ σοβαρά με ένα άμεσο χρηματοδοτικό διαχειριστικό σχέδιο στην περιφέρεια Κρήτης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.